συγγνώμη για την παρεμβολή. Παρακαλώ. Να χάσουμε και τον κύριο Υπουργό. Μα γι' αυτό προσπαθώ να τον προλάβω. Πράγματα στην Βουλή και επειδή ο κύριος Υπουργός δεν με άκουσε στην αρχή, επιτρέψτε μου δύο προτάσεις. Και για να το συμπυκνώσω, δεν πρέπει ο COVID-19 και η ύφεση που μακάρι να είναι 4% ή 5% και όχι 9% να γίνει αφορμή να ξεχάσουμε ή να αναβάλουμε τα κίνητρα για τα οποία μιλήσαμε, όπως το κίνητρο η φοροαπαλλαγή για την ασφάλιση των σπιτιών που αναγγείλατε πριν 2 μήνες. Αντίθετα, ο COVID-19 πρέπει να γίνει έναυσμα να μην ξεχνάμε να ασφαλιζόμαστε. Και για να μην ξεχνάει ο κόσμος, θέλει φορολογικά κίνητρα. Σωστά. Και στους, καταστροφικούς κινδύνους και στις συντάξεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω όχι στην εξαγγελία μας αυτή. Αντιθέτως, μπορώ να σας ανανεώσω αυτή μας τη δέσμευση. Και ξέρετε ότι όταν εμείς λέμε κάτι, γίνεται. Και να σας πω ότι και λόγω του COVID, η έννοια της καλλιέργειας ασφαλιστικής συνείδησης γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στην Ελλάδα. Άρα, όχι δεν προκειθέμεθα να χρησιμοποιήσουμε ως πρόφαση ή ως ευκαιρία τον COVID για να κάνουμε πίσω. Επίσης, επί τη ευκαιρία, επειδή μίλησε πριν ο κύριος διοικητής για τη μεταρρυθμίση, θέλω να σας πω ότι η κρίση που διανύουμε όχι δεν έχει ανακόψει τη διάθεσή μας για φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, έχει ενισχύσει τη διάθεσή μας για φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Και έχει μεγαλώσει, αν θέλετε, και την ανάγκη τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεων για να μπορέσουμε να τρέξει η οικονομία μας γρηγορότερα και να ξεφύγουμε γρηγορότερα από τη μεγάλη αυτή ύφεση που δυστυχώς βρέθηκε μπροστά μας. Αυτό το μαύρο κύκνο, ας το πω έτσι με οικονομικούς όρους. Ωραία, ευχαριστώ τον κύριο Χατζηδεοδοσίου. Είναι εδώ. Πολύ σημαντική διάσπαση που δεν μπορούσα να φύγω. Κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι θα φύγετε.